Τις τελευταίες ημέρες, λοιπόν, διαβάζω τώρα την επιστολή του παιδιού αυτού. Του παιδιού από τη Λάρισα. Του συμπατριώτη μου του 15χρονου. Τις τελευταίες ημέρες, μετά την αυθόρμητη αντίδραση του αδερφού μου να μου τζώσει πολιτικούς κατά τη διάρκεια της παρέλασης, έχουν ακουστεί πολλά και για αυτόν και για την οικογένειά μας. Πράγματα αδιανόητα που ουδέποτε υπήρξαν, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πολυμελή οικογένειά μας. Πράγματα που πρέπει να μπουν στη θέση τους. Είμαστε 16 αδέρφια, που οι γονείς μας είναι ήρωες της καθημερινότητας. Μας μεγάλωσαν με αρχές, στερούμενοι στην κυριολεξία τα πάντα και χωρίς να χρειαστεί ποτέ να γλύψουν κανέναν πολιτικό. Με μοναδικό όπλο την πίστη στο Θεό, προσπαθούμε να αντέξουμε την καθημερινότητα που οι πολιτικοί μας ορίζουν. Ο 16χρονος αδερφός μου δουλεύει το πρωί και πάει σχολείο το απόγευμα. Τα παιδιά, αλλά και όλοι, λέει, έχουν επιβδίσει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αυτή η χειρονομία αντανακλά τα συναισθήματα του μέσου Έλληνα. Η κίνηση αυτή ήταν ενός νέου παιδιού που δεν είναι κομματικοποιημένο, αλλά είναι πολιτικοποιημένο. Που έχει άποψη για τα πράγματα και είναι ελεύθερος να την εκφράσει. Τίμησε τους προγόνους μας. 71 χρόνια μετά, κάνοντας παρέλαση και απαξίωσε τους πολιτικούς αυτής της χώρας και την κατάσταση στην οποία την έχουν φέρει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κ. Πρετεντέρης και να μας προσβάλλει, μη γνωρίζοντας το παραμικρό για την οικογένειά μας, γράφοντας σε άρθρο στα νέα. Η πράξη αυτή λέει πολλά για το σπίτι του παιδιού, τους γονείς του, το σχολείο του, τους δασκάλους του. Το ότι σίγουρα μου τζώνουν και αυτοί. Έβαλαν ένα παιδί να μισεί την πολιτεία στην οποία ζει πριν ακόμα τη ζήσει. Όχι, κύριε Πρετεντέρη, και κάθε Έλληνα που προλαβαίνει να βγάλει συμπεράσματα για ένα παιδί από μία μόνο πράξη του. Μία πράξη δεν αντανακλά όλο το περιβάλλον ως μαθητή, αλλά τη δυσαρέσκειά του για ένα μέλλον που δεν μπορεί να χτίσει γιατί του τον γκρεμίζουν καθημερινά. Τα όνειρά του, οι στόχοι του, οι φιλοδοξίες του πέφτουν στον γκρεμό. Γιατί κάποιοι, και όχι αυτός, ψήφισαν τους πολιτικούς και τους έδωσαν λαϊκή βούληση. Εμείς όμως είμαστε Έλληνες και οι Έλληνες φτιάχνουμε την Ελλάδα. Και τι αλλάζει με μια μούντζα, τι αλλάζει με μια μόνο αντίδραση. Η αντίδραση πρέπει να είναι καθολική. Πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μας. Και αν οι Έλληνες καταλάβαμε και βάλαμε μυαλό, δυστυχώς θα φανεί σε επόμενες εκλογές. Με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση στο θεσμό της οικογένειας και της δημοκρατίας, Ηλίας, Μιχαλές. Και εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πριν πιάσουμε στο στόμα της οικογένειας των ανθρώπων, δεν λέω να ρωτάμε, χωρίς καν να ρωτάμε, ή βιαζόμαστε για ένα παιδί 15 χρονών που μεγαλώνει με άλλα 16 παιδιά, άλλα 15 παιδιά, 16 αδέρφια, για να τα βγάλουν πέρα. Κάτι ξέρει αυτός ο πατέρας. Εγώ θέλω να πω στον πατέρα αυτόν, λοιπόν, να χαίρεται για το παιδί του. Και του το λέει ένας Λαρισαίος συμπατριώτης του, να χαίρεσαι το γιο σου.